Το περιοδικό Spiegel αποκάλυψε ότι εντοπίστηκε προπαγανδιστικό υλικό του Ισλαμικού κράτους σε δύο οδηγούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι είναι, Χριστίνα. Σύμφωνα με το Spiegel, το οποίο επικαλείται διασταυρωμένες πηγές, στους δύο οδηγούς εντοπίστηκαν CD με προπαγανδιστικό υλικό του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Ο ένας από τους οδηγούς εργαζόταν στις Βρυξέλλες και ο άλλος στο Στρασβούργο, που είναι και η επίσημη έδρα του Κοινοβουλίου. Οι ίδιοι δεν ήταν υπάλληλοι όμως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ιδιωτικής εταιρείας, η οποία συνεργαζόταν με το Κοινοβούλιο. Μάλιστα, το Spiegel υποστηρίζει ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου άρχισε μια πιο εντελεχή έρευνα για όλους τους οδηγούς, στα πλαίσια της οποίας εντοπίστηκαν άτομα με βεβαρημένο ποινικό μητρό. Μετά από αυτό, το Προεδρείο αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία με τις ιδιωτικές εταιρείες και να προσλάβει μόνιμους οδηγούς, οι οποίοι βέβαια θα περνούν από εξονυχιστική εξέταση, αλλά θα έχουν και ένα πρόσθετο κόστος 3,7 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Να διευκρινίσουμε ότι ένας Ευρωβουλευτής δεν διαθέτει προσωπικό οδηγό, αλλά αν χρειαστεί απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου, η οποία συνεργάζεται με 65 οδηγούς στις Βρυξέλλες και άλλους 85 στο Στρασβούργο, Χριστίνα.